συγκρίνεις μάτια μου. Και είναι ο διατροφολόγος μας εδώ, ο Χάρης ο Γεωργακάκης. Ένας αγαπημένος άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος, θα παίξεις καλά με τον διατροφολόγο σου. Η ζωή κυλάει καλύτερα. Πώς δευτεριάτικα θα μιλήσουμε για σουβλάκι και για πίτσα και μην παίρνουμε θάρρος, θα τα θάψεις και τα δύο, λέει. Α, και τα δύο. Ναι, δεν θα... Μπήκες πολύ αισιόδοξα, έτσι, πριν πούμε. Πρόκειται να υπερασπιστείς το σουβλάκι και την πίτσα στο διατροφολόγιο μας. Πρόκειται να πούμε, να μιλήσουμε και το ρεαλιστικό κομμάτι, δηλαδή να ξέρουμε τι τρώμε όταν θα φάμε σουβλάκι ή πίτσα, αλλά και να πούμε, αν θέλουμε να φάμε, πώς μπορούμε να το εντάξουμε μέσα στον προγραμματισμό μας, ώστε να μην ξεφύγουμε πάρα πολύ. Πάμε! Λοιπόν, αυτό που καταρχήν πρέπει να θυμόμαστε, είναι σημαντικό, έτσι, πόσες θερμίδες πρέπει να πάρει ένας άνθρωπος από ένα γεύμα του. Έτσι. Οι θερμίδες που θα πάρει ένας άνθρωπος από ένα γεύμα από το μεσημεριανό του είναι περίπου γύρω στις 800 θερμίδες. Δεν μιλάω για κάποιον ο οποίος είναι σε δίαιτα, έτσι. Μέχρι να γράφουμε 2.000 θερμίδες την ημέρα, από τα γεύματά του περίπου 800 θερμίδες από το βασικό, το μεσημεριανό ή το βραδινό για κάποιους που το κυρίως γεύμα είναι βράδυ, και περίπου 400 θερμίδες από το ελαφρύ γεύμα, ας πούμε το βραδινό. Το κρατάμε, έτσι. Το κρατάμε, είναι σημαντικό να το θυμόμαστε. Πάμε λοιπόν στο σουβλάκι. Καταρχήν να πούμε τα θετικά. Ένα σουβλάκι με πίτα έχει, είναι ένα πλήρες γεύμα. Έχει θρεπτικά συστατικά. Θα μας δώσει λόγω της πίτας αρκετή ενέργεια. Εδώ έχουμε την κάρτα που λέει, που λέγαμε πριν, πώς κατανέμονται τα γεύματα μέσα στην ημέρα. Έτσι. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Εδώ λοιπόν. Βλέπουμε ότι θα πάρουμε υδατάνθρακες. Άρα θα μας δώσει αρκετή ενέργεια. Θα πάρουμε πρωτεΐνες λόγω του κρέατος, είτε είναι κοτόπουλο είτε είναι χοιρινό. Θα μας δώσει σίγουρα λιπαρά. Σε μεγάλο βαθμό κορεσμένα λιπαρά, τα οποία θέλουν λίγο προσοχή λόγω τόσο του κρέατος που περιέχει μέσα ανάλογα με το είδος, αλλά και του λαδιού που χρησιμοποιείται. Και θα μας δώσει και κάποιες φυτικές ίνες, αν βάλουμε μέσα ντομάτα, κρεμμύδι. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που λέμε είναι ότι το σουβλάκι είναι ένα πλήρες γεύμα. Έτσι, έχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που πρέπει να έχει ένα πλήρες γεύμα. Τώρα, αυτό που χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και θα δούμε αμέσως μετά, είναι οι θερμίδες που έχει ένα σουβλάκι. Έτσι, έχουμε φτιάξει μία κάρτα, ένα πίνακα, που ουσιαστικά βλέπουμε ανά σουβλάκι. Προσοχή, έτσι, εδώ πέρα μιλάμε μόνο η πίτα και το καλαμάκι. Α, τίποτα άλλο μέσα. Μόνο. Δηλαδή. Συγγνώμη, το σκέτο καλαμάκι, σκέτο καλαμάκι κοτόπουλο. Έχει 130 θερμίδες. Σηκωθήκανε 16 Θεσσαλονίκη, μάλλον με καλαμάκι. Κάτσε, θα δείτε τώρα. Θα δείτε στη συνέχεια που θα σηκωθεί ολόκληρη αεροπορία. Λοιπόν, σκέτο καλαμάκι χοιρινό έχει 180 θερμίδες. Η πίτα, αλάδωτη η πίτα, με το καλαμάκι, χωρίς πατάτες, σος κλπ. Έχει από 330 μέχρι 370 θερμίδες, ανάλογα με το τι βάζουμε μέσα. Και όταν μιλάμε για το κεμπάπ, έχει περίπου 420 θερμίδες. Αυτό παίρνω εγώ. Α, το κεμπάπ είναι βαρύ. Σου πω κάτι για το μεταβολισμό σου, εσένα και το μίσος που τρέφω για το μεταβολισμό σου. Στο κορτάκι, έξι να βγάζει μετά. Στο κορτάκι, ρε φίλε. Λοιπόν, προσέξτε λοιπόν. Εδώ είναι, ξαναλέω, έτσι, πίτα συν κρέας. Δεν έχουμε μέσα ούτε το λάδι που θα βάλουμε, ούτε τις πατάτες, ούτε τη σος. Πάμε τώρα στην επόμενη κάρτα για να δούμε αυτό που λέμε τις ύπουλες θερμίδες. Λοιπόν, δώσε βάση, Ναταλία, στο πρώτο. Πατάτα. Κάθε πατάτα τηγανητή που προσθέτουμε μέσα σε ένα σουβλάκι μας δίνει 20 θερμίδες. Πατάτα εννοώ κομματάκι, έτσι. Μία πατάτα. Πόσες πατάτες βάζει ο μέσος Έλληνας μέσα σε ένα σουβλάκι? Καμιά δεκαριά. Ναι, σίγουρα. 200 λοιπόν. Υπάρχουν και κάτι σουβλάκια γίγας που μπαίνουν πάνω από 10. Τη γανιά μπαίνει μέσα. Άρα λοιπόν, 200 θερμίδες μόνο από τις πατάτες. Κάθε κουταλιά της σούπας τζατζίκι, εδώ είναι καλή εκδοχή, μας δίνει περίπου 75, ενώ όταν βάλουμε αντί για τζατζίκι κάποιο dressing τύπου μαγιονέζα ή την κίτρινη της σως που βάζουμε σύντομα με το γύρο κοτόπουλο, ανά κουταλιά θα μας δώσει από 100 μέχρι περίπου 130 θερμίδες. Γι' αυτό δεν βάζω εγώ dressing και τέτοιες αειδίες. Λοιπόν, έτσι, γυμνό. Έτσι. Γυμνό. Κάτι παραπάνω τα λαχανικά, ενώ η πίτα όταν είναι αλάδωτη απορροφάει μέχρι μια κουταλιά τσούπας λάδι, άρα επιπλέον 135 θερμίδες. Πού θέλω να καταλήξω, έτσι. Δεν είναι το σουβλάκι, γιατί πολλοί με ρωτάνε, παχαίνει το σουβλάκι, μπορώ να τρώω ένα σουβλάκι? Εξαρτάται το σουβλάκι. Αν δούμε λοιπόν στην επόμενη κάρτα, ένα σουβλάκι το οποίο είναι με γύρο χοιρινό, σως, ντομάτα, πατάτες, με λαδωμένη πίτα, μπορεί να έχει μέχρι και 800 θερμίδες. Ένα. 1600 στα 2. Κάτσε, εγώ που τρώω 3 είναι 824. Λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, ξέρετε, Ναταλία, πολλές φορές
που συζητάω και με πελάτες μου και με φίλους, δεν αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα φάει δύο σουβλάκια. Τα δύο σουβλάκια δεν τα φάει σαν γεύμα μεσημεριανό πολλές φορές. Θα έχει φάει το μεσημεριανό του, μπορεί να έχει κανένα αγώνα στη τηλεόραση και θα φάει δύο σουβλάκια το βράδυ. Γι' αυτό είπα, κρατήστε στην αρχή την κάρτα που έλεγα ότι μέχρι 800 θερμίδες θα πρέπει να μας δίνει το γεύμα μας και μέχρι 400 θερμίδες θα πρέπει να μας δίνει ένα ελαφρύ βραδινό. Άρα λοιπόν, κάποιος ο οποίος έχει φάει ένα full σουβλάκι θα έχει πάρει όλες τις θερμίδες που σε εισαγωγικά δικαιούται να φάει σε ένα γεύμα. Βέβαια, αν δείξουμε την επόμενη κάρτα για ένα λιγάκι. Λοιπόν, αν τώρα. Η πίτα είναι αλάδωτη, που νομίζω ότι δεν είναι κάτι, καμιά τρομερή διαφορά. Πολλές φορές νομίζω ότι είναι και κατά την καλή μέρα πιο πολύ αλάδωτη ναι, πίτα. Ναι, ναι, και μάλλον. Αν το κρέας είναι καλαμάκι κοτόπουλο. Εντάξει, εδώ και χοιρινό να είναι, δεν γλιτώνουν πολλές θερμίδες. Ο γύρος έχει πολλές θερμίδες και ο γύρος έχει και πάρα πολύ λίπος. Βέβαια. Αν εντάξει, δεν βάλουμε πατάτες και αν αντί για σως βάλουμε τζατζίκι, δηλαδή ένα σουβλάκι, το οποίο είναι κλασικό σουβλάκι, χοιρινό καλαμάκι, ντομάτα, κρεμμύδι, τζατζίκι. Γλιτώνουμε μέχρι και 400 θερμίδες. Εγώ θα σου βγάλω και το τζατζίκι. Να βάλεις. Όχι. Άσε το τζατζίκι λίγο να γλιστράει. Λίγο ντοματούλα. Δεν θα βάλω τζατζίκι. Θα σου έλεγα κάτι, δεν θα το πω. Δεν θα βάλω τζατζίκι. Θα βάλω μόνο αλάδωτη πίτα, θα βάλω κοτόπουλο και θα βάλω ντομάτα και μαρούλι. Εξαιρετικά. Εκεί ουσιαστικά είσαι περίπου 350 με 380 θερμίδες. Το ένα. Το ένα. Δεν γίνεται δουλειά όμως εσύ, Χαρούλη. Λοιπόν, δεν γίνεται δουλειά. Τελικά μόνο το λαδόχαρτο βάλτα... που το γύρω-γύρω δεν παχαίνει. Βάλτα δύο σουβλάκια και βάλτα σαν γεύμα. Θέλει κάποιος να φάει δύο σουβλάκια. Κάτσε, αν κάνεις το ίδιο με δίπιτο, με δύο πίτες, δεν βολεύεσαι. Εκεί η πίτα έχει. Ενώ πόσο παραπάνω να πάει. Είναι περίπου γύρω στις 150 θερμίδες παραπάνω. Α, τόσο πολύ. Αλλά κάποιος ο οποίος θέλει να φάει ένα βραδινό, έτσι. Έχει φάει το μεσημεριανό του και θέλει το βράδυ να φάει ένα σουβλάκι. Αν προσέχει τη διατροφή του, ας το φάει. Χωρίς πατάτες και σως, να βάλει όλα τα υπόλοιπα. Σωστό. Και ας φάει ένα. Έτσι. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, είπαμε, χρειάζεται λίγο προσοχή όσον αφορά τα γύρω-γύρω που βάζουμε μέσα στο σουβλάκι. Και πάμε τώρα να δούμε, να φύγουμε από το σουβλάκι και να πάμε, και στην να πάμε πίτσα. Λίγο στην πίτσα. Λοιπόν, η πίτσα. Και αυτή είναι ένα πλήρες γεύμα. Θα μας δώσει θερμίδες ενέργεια, υδατάνθρακες λόγω της ζύμης. Θα μας δώσει πρωτεΐνη λόγω του τυριού, λόγω των αλαντικών, λόγω του κρέατος, ανάλογα τι βάζουμε πάνω, λόγω του κοτόπουλου ενδεχομένως. Σίγουρα έχει λιπαρά, πολύ. Γιατί και το ζυμάρι έχει λάδι ή κάποια λιπαρή ύλη, αλλά και το τυρί και τα διάφορα αλαντικά. Θα μας δώσει ασβέστιο λόγω του τυριού που περιέχει. Επίσης, αν έχει λαχανικά, θα μας δώσει και πολλές φυτικές ίνες. Και η πίτσα, εδώ μια μικρή παρένθεση, είναι ένας πολύ καλός τρόπος, ιδίως σε παιδιά που δεν τρώνε πολύ τα λαχανικά, λέμε στις μαμάδες που φτιάχνουν στο σπίτι, να βάζουν αρκετά λαχανικά σε ένα όχημα όπως είναι η πίτσα, δηλαδή ντομάτα, πιπεριά, μανιτάρια, ώστε να φέρνουμε λίγο τα παιδιά σε επαφή έτσι με τα λαχανικά. Κλείνει η παρένθεση. Άρα λοιπόν, ένα πλήρες γεύμα το οποίο θα μας δώσει πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Τώρα, όσον αφορά τις θερμίδες. Έτσι, για να δούμε λίγο και το συγκριτικό. Στην επόμενη κάρτα έχω φτιάξει έτσι ένα πίνακα που μας δείχνει ανά κομμάτι και εννοούμε αναμέτριο κομμάτι. Δεν εννοούμε ούτε κομμάτι 4x4. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που λέμε είναι ότι ένα κομμάτι πίτσα μπορεί να έχει από 250-280 μέχρι και 360 με 400 θερμίδες ανάλογα τι με λέει. Το τι βάζουμε. Δηλαδή, όσο πιο αφράτη είναι η ζύμη, τόσο πιο πολύ ανεβαίνουμε. Γι' αυτό και λέμε ότι συνήθως προτιμάμε λεπτό ζυμάρι. Από εκεί και πέρα, όσο παραπάνω βάζουμε στην πίτσα, τόσο αυξάνεται και το θερμιδικό περιεχόμενο. Δηλαδή, θέλω να σταθούμε στο τελευταίο, που είναι η special pizza, ένα κομμάτι, έτσι, ναι. Σας τονίζω αγαπητοί τηλεθεατές, ένα κομμάτι πίτσα με λουκάνικο και αφράτη ζύμη έχει 359. Έχει 359 θερμίδες. Ποιος θα φάει ένα, κανένα. Τουλάχιστον τρία. Για μυρωδιά. Τρία, παιδιά. Υπάρχει ψυχαναγκασμός με την πίτσα. Πρέπει να τη φάω όλη. Εγώ έχω φάει ολόκληρη πίτσα βράδυ μόνη μου. Και εγώ θα σου ομολογήσω. Όχι την γίγα. Τη μεσαία. Αλλά τη μεσαία που έχει 6 κομμάτια. Τα έφαγα όλα και τα 6. Γι' αυτό, αν μείνουμε στο καθαρά θερμιδικό. Αν με ρώταγε, δηλαδή στο ερώτημα που θέσαμε στην αρχή, σουβλάκι ή πίτσα, εγώ θα έλεγα το σουβλάκι. Βέβαια. Γιατί το σουβλάκι είναι πιο εύκολα διαχειρίσιμο. Θα έρθω να υπερασπιστώ την πίτσα και τους τηλεθεατές που αυτή τη στιγμή έχουν πάρει ένα κουτί χαρτομάντιλα και ουρλιάζουν με σπαραγμό στο σπίτι τους. Και θα σου πω ότι υπάρχει η εναλλακτική λύση που είναι λεπτή τραγανή ζύμη ολικής άλεσης, ντομάτα τυρί.
λαχανικά. Ναι, ναι. Αυτή είναι μια αλλά, εξαιρετική επιλογή. Ναι, ρε, αγάπη μου, αλλά θέλω να σου πω ότι αυτή η λύση θα σου κατεβάσει το κομμάτι το ένα. Ναι. Θα σου κατεβάσει το κομμάτι το ένα από τις 280 θερμίδες στις 170. Θα πέσει αρκετά, γι' αυτό λέω. Ότι όσο πιο, πιο λεπτό είναι το ζυμάρι και λιγότερα υλικά βάζουμε πάνω, σαφέστατα και λιγότερα λιπαρά θα πάρουμε και πιο γίνει. Και θερμιδικά σίγουρα είναι μια καλύτερη επιλογή. Άρα, αν πάμε στην επόμενη κάρτα και πούμε εδώ πέρα, συνοδέψουμε φυσικά, αυτό πάει και με το σουβλάκι και με ένα κουτάκι αναψυκτικό, θα πάρουμε άρες 150 θερμιδούλες. Κανένα αναψυκτικό, νεράκι. Λοιπόν, νεράκι, ή κάποιος θέλει να πιει κάτι, προτιμάει κάποιο αναψυκτικό τύπου light. Μετά από αυτά που είδαμε. Λοιπόν, και τελευταία και καλή κάρτα, αν θέλουμε λοιπόν, πώς μπορούμε να εντάξουμε λοιπόν το σουβλάκι και την πίτσα. Αν έχουμε φάει το φαγητό το μεσημέρι μας, τρώμε το βράδυ ένα σουβλάκι ή ένα κομμάτι πίτσα με μια σαλατούλα ή δύο κομμάτια πίτσα. Άρα λοιπόν, αν έχουμε φάει φαγητό το μεσημέρι, το βράδυ προσέχουμε την ποσότητα, δεν τρώμε δύο σουβλάκια, τρώμε ένα σουβλάκι. Αν το μεσημέρι ξέρουμε ότι το βράδυ θα φάμε σουβλάκι ή θα παραγγείλουμε πίτσα, τρώμε το μεσημέρι μια σαλάτα, οπότε να γλιτώσουμε λίγο εκεί και βάζουμε το σουβλάκι ως βασικό γεύμα, τρώμε δύο σουβλάκια ή τρώμε τρία κομμάτια πίτσα ως γεύμα. Και το ευχαριστιόμαστε. Άρα λοιπόν. Σωστός. Και νομίζω έχουμε άλλη μια κάρτα ή τελειώσαμε. Ναι. Αν λοιπόν φάμε το μεσημέρι και αν έχουμε φάει και το βράδυ, φάμε δύο σουβλάκια ή πάνω από δύο κομμάτια πίτσα, τότε την επόμενη μέρα προσπαθούμε λιγάκι να το μαζέψουμε, οπότε βάζουμε ως βασικό γεύμα της ημέρας μια σαλάτα με τόνο, μια σαλάτα χωριάτικη, ώστε να διορθώσουμε το κάτι παραπάνω. Άρα λοιπόν, αυτό που μένει είναι προσοχή στην ποσότητα, όταν το έχουμε σαν βραδινό, προσέχουμε λίγο περισσότερο όταν έχουμε φάει το μεσημέρι. Όταν ξέρουμε ότι το βράδυ θα φάμε σουβλάκι ή πίτσα, τρώμε το μεσημέρι μια σαλάτα, ούτως ώστε να έχουμε το περιθώριο να ισοσκυλήσουμε λίγο τις θερμίδες. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εντάξει, ήσουν πολύ δίκαιος, όπως είσαι πάντα. Νομίζω ότι θέσαμε τα πράγματα ως έχουν. Ήσουν πολύ δίκαιος, όπως είσαι πάντα. Δεν μπορώ να πω. Να καταγγείλω κάτι στα γρήγορα. Να καταγγείλω. Υπάρχει μαγαζί στο Βόλο, θυμάμαι πως τον έδαπω, ναι, που κάνει το εξής. Έχει πίτσα, special, και του λες ένα κομμάτι πίτσα. Όταν, και κόβει τη μισή πίτσα. Αυτό είναι το κομμάτι. Το παίρνει στα χέρια και σου λέει τι βάζω μέσα. Και του λες μπιφτέκι, πατάτες, ντομάτα. Και αντιμετωπίζει την πίτσα σαν πίτα. Και στην πυλίγη. Και την τρως. Το έχω κάνει. Τι τέλειο. Έχεις πάει διάφραγμα. Αυτό είναι μίξ. 2.000 θερμίδες. Συμβαίνει στο Βόλο. Το έχω δοκιμάσει. Τον αγαπάμε αυτόν τον άνθρωπο στο Βόλο που το κάνει. Αυτό είναι εχθρός της διατροφής μας, αλλά τον αγαπάμε γιατί είναι φίλος της ψυχής μας. Αλλά εσύ ήσουν πολύ δίκαιος, όπως είσαι πάντα βεβαίως. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορούμε βέβαια να φάμε το μεσημέρι πίτσα και το βράδυ σουβλάκια. Και την έχουμε μόνο νερό. Τέλεια. Μυστία και προσευχή. Δεν τα πιστεύει αυτά ο Χάρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Χάρη μας.